χάριτες και οι ευλογίες του Αγίου και Θεοδωρήστων όρου Σινά έρχονται προς τον λαό από τον νότο προς τον βορρά. Όπως όμως και εσείς σεβασμιώτε προσωπικά και πάρα πολλοί από το ποιμιό σας το ευλογές έχουν επισκεφθεί την πλημονή της Αγίας Εκατερίνης. Λέγεται δηλαδή της Αγίας Εκατερίνης, αλλά η Αγία Εκατερίνη βρίσκεται εκεί ύστερα από κάποιο θαυμαστό όραμα όπου βρεθήκαν τα οστά της στην υψηλότερη κορυφή των συνεδρικών οροσυρών, η οποία πήρε και το όνομά της και λέγεται κορυφή της Αγίας Εκατερίνης. Άλλο το μοναστήρι λοιπόν χαμηλότερα και άλλο αυτό το παρεκκλησάκι που βρίσκεται σε 2.680 περίπου μέτρα υψόμετρο. Στο οποίο και πολύ δύσκολο μπορούμε να καταφτάσουμε εκεί οι υποσκήνητοι. Έπρεπε να είναι περισσότερο αυτοί δε. Όμως υπάρχει και μεταφέρει και αναδίδει και διασκορπίζει την ευωδία αυτή, η οποία ευωδία είναι τόσο χρήσιμη στα χρόνια μας, στις ημέρες μας, λόγω των γνωστών γεγονότων που περνάμε, τα οποία είναι με φαινομενικά οικονομικής φύσεως, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι περισσότερο ηθικής και πνευματικής φύσεως, γιατί εξεχάσαμε τον ουρανό και στρεφόμεθα τόσο πολύ εις την γη.